μετά την Παρασκευή που είπα ότι θα είναι βροχερός ο καιρός, άστατος με βροχές και καταιγίδες σε όλη την περιοχή και σε όλες τις πόλεις, με τον υδράργυρο στην Καβάλα αύριο να φτάνει τους 30-31 βαθμούς Κελσίου, τους 32 στην Αλεξανδρούπολη και τους 33 στη Δράμα, την Ξάνθη. Mm-hmm. Το Σάββατο Κύριακο βελτιώνεται ο καιρός σε όλες τις περιοχές. Δεν φαίνεται να έχουμε βροχές. Η θερμοκρασία στους 30-31 βαθμούς Κελσίου θα κοιμαθεί σαν μέγιστη. Ελάχιστη γύρω στους 20 με 22-23 σε όλες τις πόλεις Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Μάλιστα. Πολύ καλός ο καιρός στο Σαββατοκύριακο, καλοκαιρινός θα έλεγα, με κανονικές, με καλές θερμοκρασίες για την εποχή. Αλλά από τη Δευτέρα τα πράγματα αλλάζουν, καθώς μια ζεστή μάζα από την Αφρική μας έρχεται, από την Αλγερία και τη Λιβύη, και ανηφορίζει βορειοανατολικά στην Ευρώπη, θα πιάσει και την Ιταλία και εμάς, και από ό,τι φαίνεται η επόμενη εβδομάδα θα είναι καλοκαιρινή, με τον υδράργυρο να φτάνει και να ξεπερνάει τους 40 βαθμούς Κελσίου. Καλοκαιρινή δεν τη λες αυτή, καυτή τη λες, εντάξει. Καυτή, αλλά κοίταξε να δεις, Αγγέλα. Ναι, καλά, εντάξει, οδεύουμε προς το... Ιουλίου, εννοείται, δεν το συζητώ. Και μέχρι τώρα δεν είδαμε καλοκαίρι. Ναι, εννοείται. Οπότε η θερμοκρασία θα φτάσει τους 40-42 βαθμούς Κελσίου. Μάλιστα. Αλλά πού? Στη Θεσσαλία, την Βιωτία, την Φθιώτιδα, την Αργολίδα. Η Καβάλα δεν πιάνει τις θερμοκρασίες, η αλήθεια είναι αυτή. Όχι μόνο η Καβάλα. Στις γνωστές και τις μεγάλες θερμοκρασίες περιοχές. Ναι. Και στα Γιαννιτσά, στις πεδιάδες της Κεντρικής Μακεδονίας, και εκεί ο υδράργυρος θα φτάσει 40 και θα τους ξεπεράσει. Μάλιστα. Και φαίνεται ότι θα έχει αρκετά μεγάλη διάρκεια. Αυτό το φαινόμενο το περιμένουμε ουσιαστικά από την Τετάρτη, Πέμπτη, και θα κρατήσει μέχρι και το Σαββατοκύριακο το μεταπροσεχές. Α, μεταπροσεχές, μάλιστα, ωραία. Τώρα βέβαια να μην σκεφτόμαστε μόνο ατομικά, να σκεφτούμε και τα μαγαζιά που όλα αυτά τα Σαββατοκύριακα από το Μάιο, όλο το Μάιο, όλο τον Ιούνιο δεν δούλεψαν. Δεν δούλεψαν. Ναι, δεν η αλήθεια είναι αυτή. 6 Σαββατοκύριακα συνεχόμενα θυμάμαι που μας έλεγες ότι, όχι μας έλεγες, το διαπιστώναμε, είχε βροχές, καταιγίδες κτλ. Ναι, βέβαια, ήταν εις βάρος του τουρισμού μας αυτά όλα τα πράγματα. Σίγουρα, σίγουρα. Αλλά πάντα ουδέν κακό να μηγές καλού, γλιτώσαμε από πυρκαγιές. Αυτό είναι αλήθεια. Φορές. Μέχρι τώρα, ναι, μέχρι τώρα είδες, πάμε καλά. Έχουμε δηλαδή κάποια έμεσα κέρδη από αυτή τη δουλειά, όπως και κέρδος λόγω της μη χρήσης κλιματιστικών. Γλιτώσαμε δηλαδή κλίμα για ενέργεια. Ναι. Ουδέ κακό να μηγές καλού. Έτσι, πάντα έτσι.